Εμείς στη Διοσάλ, 30 χρόνια τώρα σαν μια οικογένεια, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις με αγνά υλικά της ελληνικής γης. Διοσάλ. Γεύσεις αξέχαστες. Κάτω από τη σκιά του, τα όνειρα μπερδεύτηκαν με τις γεύσεις και η απόλαυση πήρε θέση στο τραπέζι. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Σε ένα δροσερό φυσικό περιβάλλον, απολαύστε τα πιο νόστιμα ψητά της ώρας και όχι μόνο. Όλη μέρα, κάθε μέρα, στη Μύκανη Καλαμπάκας. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Είναι θέμα απόλαυσης. Στην καρδιά της Θεσσαλικής γης, αλέθουμε τα επιλεγμένα σιτηρά για το αλεύρι μας με την ίδια αγάπη από το 1949. Άλευρα μήλων Γιοργανάδων. Αλεύρι από τον τόπο σου. Cosmetic Boutique Μανιατάκης Professional. Πώληση χονδρική λιανική σε επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητική σώματος. Εισαγωγές εξοπλισμού και ειδών κομμωτηρίου από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και σε ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Μανιατάκης Professional. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαββάν 15. Τρίκαλα. Glamour. Γάμος, βάπτιση, διακόσμηση, προσκλητήρια, μπομπονιέρες γάμου βάπτισης, στολισμοί εκκλησιών και δεξιώσεων, ανθοδέσμες και στολισμοί αυτοκινήτων. Glamour. Στέφανα, λαμπάδες και είδη κουμπάρου. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με τα πιο όμορφα βαπτιστικά ρούχα για τα μωρά σας. Glamour. Όθωνος 18 στην πλατεία του παλιού ΚΤΕΛ Τρικάλων. Είσαι κτηνοτρόφος παραγωγός. Τα σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας υπό νέα διεύθυνση στηρίζουν την οικονομία του τόπου μας. Αγοράζουν αρνιά, πρόβατα, κατσίκια, μοσχάρια και σφάζουν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή Λαμίας με άμεση πληρωμή και προμήθεια σε κρεοπολία και εμπόρους σε όλη την Ελλάδα. Σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας. 40 χρόνια κοντά στον Έλληνα παραγωγό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-434-500. Μπίζιος. Εξοπλίστε την επιχείρηση ή το σπίτι σας με περισσότερους από 60.000 κωδικούς ετοιμοπαράδοτων προϊόντων στις εγκαταστάσεις μας ή στον χώρο σας μέσω του δικτύου διανομών μας. Εξοπλισμοί εστίασης Μπίζιος. Στο 7ο χιλιόμετρο Τρικάλων Λαρίσης. Και τώρα νέο κασενκάρι 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο 4ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Με την μεγαλύτερη ποικιλία εισαγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Ειδικό στο φωτισμό. Κονδύλι 21, Τρίκαλα. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα, υλικά διακόσμησης, Αθανάσιος και Ευθύμιος Φαλτάκας. Ενεργειακές εστίες, εισαγωγές τζακιών των καλύτερων ευρωπαϊκών εργοστασίων. Μάρμαρο, Φαλτάκας. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας, Τρίκαλα. mountaintaste.gr. Το e-shop με τη μεγαλύτερη γκάμα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. mountaintaste.gr. Με ένα κλικ τα προϊόντα έρχονται στο σπίτι σας. Η εκπομπή που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, γεια σας, καλώς ήλθατε σε ακόμη ένα επεισόδιο «Τι θα φάμε». Σας καλωσορίζω στην πολύ ωραία μας κουζίνα που έχει και πολύ νόστιμα υλικά και προϊόντα και τι θα κάνουμε και σήμερα, εξαιρετικές συνταγές. Καταρχάς, θέλω να ρωτήσω στα παιδιά μας εδώ πέρα που είναι πίσω από τις κάμερες, πώς είμαστε σήμερα? Είμαστε όλοι καλά? Έχουμε έτσι καλή διάθεση? Είσαστε όλοι μυστικοί? Πάντα είσαστε νηστικοί. Για να φάτε. Εσύ πώς είσαι, αγόρι μου? Υπέρνηστικός. Είσαι υπέρνηστικός, έτσι. Ωραία, λοιπόν, έχω να σου πω ότι και σήμερα θα φας πολύ καλά, αγαπητέ Κωνσταντίνε Παπαλόπουλε. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι σήμερα θα κάνουμε μία υπέροχη πεντανόστιμη τυρόπιτα, την γνωστή κλασική τυρόπιτα από την Τρικαλινή Ζύμη, και στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε αρνίσιο ρολό γεμιστό με φέτα και σπανάκι. Και ήρθε η ώρα και η στιγμή να υποδεχθώ το κορίτσι μου αυτό, το γλυκό, το όμορφο, το ξανθό, το υπέρλαμπρο, που και σήμερα μου ήρθε εδώ με ωραία διάθεση και χαμογελαστή, την Φωτεινή Ματρακούκα. Γεια σου, Φωτεινή μου, πώς είσαι? Μια χαρά. Είσαι καλά? Ωραία, πολύ ωραία. Χαίρομαι γιατί και σήμερα θα δείξουμε σε ακόμη ένα επεισόδιο μια ωραία νόστιμη παραδοσιακή συνταγή από την Τρικαλινή Ζύμη, όπου η Τρικαλινή Ζύμη, κυρίες και κύριοι, είναι μια βιοτεχνία παρασκευής χειροποίητων καταψυγμένων προϊόντων ζύμης με αγνά και φρέσκα υλικά. Και παρέα λοιπόν σήμερα με την Φωτεινή Ματρακούκα θα κάνουμε την γνωστή, αν μη τι άλλο, όλοι έχουμε φάει στη ζωή μας, όχι μία φορά, αλλά πάρα πολλές φορές θα έλεγα, τυρόπιτα, και δεν είναι δύσκολο να την κάνετε, και θέλω την συνταγή που θα σας δώσουμε εδώ μέσα από την εκπομπή να μπείτε και εσείς στην διαδικασία να την κάνετε κάποια στιγμή στο σπίτι σας. Τα υλικά μας είναι έτοιμα, βλέπω εδώ, έτσι, είναι τα περισσότερα τα έχουμε εδώ, είναι τέλεια. Είναι πολύ λίγα. Ωραία. Είναι γρήγορη, εύκολη. Και νόστιμη. Αυτό που μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και ερχόμαστε εδώ να πιάσουμε δουλίτσα, να ανοίξουμε τα φύλλα μας, να τα πλώσουμε, να βάλουμε τα υλικά μας, να γίνει ένας ωραίος, νόστιμος, γαστρονομικός χαμός. Αυτό θέλω σήμερα. Για την τυρόπιτα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μυζήθρα, 300 γραμμάρια τυρί φέτα ορεινό, 200 γραμμάρια γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι, λάδι, 8 φύλλα ζύμης. Είδαμε λοιπόν τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε στην τυρόπιτα, στη σημερινή μας συνταγή. Όπως είπαμε και πριν, είναι λίγα, δεν είναι πολλά. Να σου πω κάτι λίγο. Πώς ξενύχτησες χθες? Λίγο. Ξενύχτησες λίγο, έτσι. Φαίνεται. Να σας πω, δεν την δώσατε καφέ την κοπέλα από εδώ? Δεν ήθελε καφέ? Γιατί θα ξαναξενυχτήσει, οπότε. Όταν θα έχουμε εκπομπή, δεν θα ξενυχτάμε. Αυτό είναι νόμος, για να βγαίνουμε φρέσκοι στην τηλεόραση και ωραίοι. Εντάξει. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα τα μάθεις τα κόλπα τα τηλεοπτικά. Μην αγχώνεσαι. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα τη διαδικασία. Θα βγάλω και εγώ και τα δικά μου εδώ τα πράγματα. Μαθαίνεις γρήγορα, βλέπω. Τώρα πλέον μετά από τόσες εκπομπές. Θέλω να πάμε να εξηγήσουμε τώρα βήμα-βήμα τι ακριβώς θα κάνουμε. Ο λόγος σε σένα, Φωτεινή μου. Παίρνουμε το τυράκι και το σπάμε σε μικρά κομμάτια μέσα σε ένα μπολ. Μπολ, λεκανάκι, ό,τι έχει ο καθένας. Ωραία, και έχουμε πεντανόστιμο τυρί, και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή εμείς χρησιμοποιούμε φέτα ορεινό τρικάλων της οικογένειας Μπουντούρη, που έχει ευχάριστη πραγματικά γεύση με πλούσια αρώματα και όχι ιδιαίτερα αλμυρί. Και το κύριο χαρακτηριστικό της είναι η ευκολία στην χρήση της, όπως μπορείτε να δείτε εδώ και στα πλάνα μας. Δεν την κόβουμε την φέτα μας σε πολύ μικρά κομμάτια, όχι, έτσι. Δεν χρειάζεται. Ωραία. Θα ανακατέψουμε όλα μαζί τελικά. Okay. Και η μυτζήθρα. Εγώ θα έρθω από εκεί να πάρω το λάδι και το πινελάκι μου, να κάνω αυτό που ξέρω να κάνω. Κάτσε, θα σου το δώσω εγώ. Ωραία. Το γιαούρτι μας. Ας σου πω την αλήθεια. Οι πίτες τύπου τυρόπιτα, όπως κάνουμε καλή ώρα σήμερα εδώ στην εκπομπή, ή όπως είναι η χορτόπιτα, είναι συνταγές, είναι φαγητά τα οποία πάντα έτσι μας θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια,
μας έρχονται στο μυαλό στιγμές και μνήμες που μπορεί να έχουμε ζήσει με τη γιαγιά μας, με την μαμά, που πάντα όταν ήμασταν μικρά παιδιά μαγειρεύανε στο σπίτι. Πώς. Τα κλάψετε, σας έκανε να συγκινηθείτε. Εγώ πάλι σκέφτομαι ότι μια τυρόπιτα μετά το ξενύχτη είναι ό,τι πρέπει. Σωστό. Αυτό είναι σωστό, λοιπόν. Ξέρετε ότι μ' αρέσει να σας συγκινώ κιόλας. Δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, βάζουμε... πιπεράκι. Κώστα, εσύ που είσαι εκεί από τους σοφάδες Καρδίτσας, εκεί εσείς κάνετε ωραίες συνταγές παραδοσιακές. Πότε... Δεν ξέρω, φίλε, εγώ όχι. Δεν κάνετε εσείς συνταγές. Εγώ όχι, γιατί δεν ξέρω τι κάνω. Συγγνώμη, δηλαδή η μαμά σου, ρε φίλε, δεν μαγειρεύει παραδοσιακές συνταγές. Να μας έτσι... Και το βλέπει αυτό το επεισόδιο, μπορεί να έχει πεθάνει στα γέλια. Δεν μαγειρεύει η μαμά σου. Από μικρή σε αυτή πήγες. Κατάλαβα, καθόλου. Πρέπει να έμαθε κάποιο πριν από 2 χρόνια να απλώνει. Α, άργησε λίγο η μαμά σου να μάθει να μαγειρεύει. Άργησε λίγο. Πώς τη λένε τη μαμά σου? Χριστίνα. Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα. Κυρία Χριστίνα. Λοιπόν, δεν πειράζει που μάθατε λίγο αργά να μαγειρεύετε. Όμως, ο γιος σας μαγειρεύει εξαιρετικά και μάλιστα του είπα κάποια στιγμή, όταν θα φτάνουμε στις τελευταίες εκπομπές, να τον βγάλουμε στον αέρα. Θα βγεις? Ξέρεις ότι άμα συνεχίσεις το παιδί σου, πιστεύω εγώ ότι μαγειρεύω. Κοίταξε, αυτά που βλέπω που ανεβάζεις εκεί στο Instagram σου, ωραία φαίνονται, δεν τα έχω δοκιμάσει ποτέ. Τι Instagram κοιτάς εσύ, γιατί στο δικό μου δεν έχω ανεβάσει κάτι σωστό. Stories δεν ανεβάζεις, αγόρου που μαγειρεύεις στο σπίτι σου. Δεν μαγειρεύω καλά. Δεν ξέρω, αυτό πάντως που δείχνεις φαίνεται ότι είναι ωραίο. Τώρα, μα είσαι πατεωνιά και σε αυτό, άστο, δεν φταίω εγώ. Εγώ είμαι έτοιμη από εδώ. Είσαι έτοιμη κιόλας? Ναι. Κάτσε, βρε κοπελιά, περίμενε τώρα. Μισό λεπτάκι, θέλω άλλα αυτό και ακόμη ένα φύλλο. Όσα θες, εγώ. Για θέλω. Πάμε λίγο να πούμε τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έχουμε βάλει τη φέτα, την κόψαμε σε μικρά κομματάκια. Ναι. Προσθέσαμε την ιζήθρα και το γιαούρτι. Αλάτι, πιπέρι, λάδι. Θα ανακατέψουμε όλα μαζί και έτοιμο. Ωραία. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι η τυρόπιτα πραγματικά είναι μια εύκολη και γρήγορη επιλογή και οικονομική κιόλας. Και αν μη τι άλλο, δεν είναι καθόλου δύσκολη. Οπότε, όσοι είσαστε αρχάριοι στο θέμα της μαγειρικής, τολμήστε το, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Σας δείχνουμε ακριβώς τη διαδικασία πώς να κάνετε μία παραδοσιακή τυρόπιτα στο σπίτι σας, με την οικογένειά σας ή και μόνοι σας. Να είστε, δεν είναι σημασία. Λοιπόν. Εγώ την τρώω και μόνο μου. Μα γιατί, για να φάμε καλά πρέπει να είμαστε 15 άτομα στο σπίτι. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, κάτσε τώρα, γιατί με το πολύ μπλα μπλα εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, έχω στρώσει 5 φύλλα στο ταψί, όπου μεταξύ τους τα έχω λαδώσει και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε την γέμιση. Τέλεια. Δες αυτό. Α, δεν πειράζει, ας κάποιος αυτό δεν πειράζει. Με χαρά είναι. Απλώνουμε. Κοίτα, αν σε κάνει εκπομπή δεν μπορείς να έρθεις, πάρε μας τηλέφωνο, θα τη μαγειρέψω εγώ τώρα. Ναι, σίγουρα. Τα έχω μάθει πλέον. Ωραία, μπορώ να πάρω και άδεια. Όχι, όχι, δεν επιτρέπεται. Εμείς θέλουμε ωραία κορίτσια να βγαίνουν στην εκπομπή. Ε, παιδιά! Ναι. Την αγαπάτε τη Φωτεινή? Λατρεύουμε. Θέλετε να σας υπογράψει και αυτόγραφα? Ναι. Μπράβο. Από μένα δεν ζήτησε κανένας, ε. Μπράβο. Ξένα κανένας, ε. Κανένας, άστο. Ξεραίλα, Φωτεινή. Μη συζητάς, ξεραίλα. Δεν πειράζει. Καλά, το κάνω τώρα, για πες εδώ. Μια χαρά είναι. Ωραιότατο. Και είπαμε στις γωνίες. Έτσι. Έχω αδυναμία εκεί, είπαμε. Αχ, Φωτεινή μου, με τις γωνίες σου. Είσαι πολύ καλός. Ρε Φωτεινή, πως έχω πει ότι μαθαίνω γρήγορα. Κοίτα τώρα. Τέλεια. Άντε, μην το κουράζουμε παραπάνω. Ένα φιλαράκι από πάνω. Ωραία. Ένα είναι. Ένα είναι. Έλα. Κάνουμε και τα άλλα. Ένα θα βάλουμε από πάνω. Όχι, αλλά δύο θα βάλουμε. Αλλά δύο. Δύο λοιπόν θα σου δώσω. Απλά θα τα κόψουμε λίγο. Γύρω-γύρω. Γιατί είναι μεγάλα. Ναι. Βάζουμε το λαδάκι. Α, συγγνώμη. Ορίστε. Κάτσε να το πιάσω κιόλα.
Οπότε βάλαμε 5 φύλλα πάλι κάτω και 2 από πάνω. Ωραία. Ωραία. Να θα βάλουμε άλλο. Σας. Μέχρι να τελειώσει τη διαδικασία αυτή η Φωτεινή, θέλω να σας πω ότι σήμερα σας δίνω ένα πολύ ωραίο δώρο στο Instagram μου. Μπείτε στο λογαριασμό μου στο Instagram, Mr. Kameas Official θα με βρείτε, διότι ένας από εσάς τους τηλεθεατές μας που θα δηλώσετε συμμετοχή στο συγκεκριμένο διαγωνισμό θα κερδίσετε ένα πλούσιο και θρεπτικό πρωινό. Ένας λοιπόν θα είναι ο τυχερός από το Fishes Ergon, το οποίο περιλαμβάνει και βιολογικό μέλι και βιολογικό ταχύνι και βιολογικό φυστικό βούτυρο και βιολογικές νυφάδες βρώμης, αλλά και πολλά βιολογικά σνακ. Λοιπόν, μπείτε στο Instagram μου, δηλώστε συμμετοχή, είναι πάρα πολύ σούπερ το συγκεκριμένο δώρο και πολύ γευστικό. Καλή επιτυχία σας εύχομαι, σε λίγες ημέρες θα κάνουμε και την κλήρωση για να αναδείξουμε τον τυχερό μας. Λοιπόν, είμαστε εντάξει από εδώ. Άρα. Έχουμε τελειώσει, την έχουμε διπλώσει, την κόψαμε και πάμε να βάλουμε και ακόμη ένα φύλλο. Στο κόψα τώρα εγώ λίγο, δεν πέρασε, συγγνώμη, στο χάλασα, ε. Έλα. Λαδάκι και κόβουμε. Ωραία. Δείξε το λάδι εσύ, να φέρω εγώ το μαχαίρι. Το μεγάλο πήρες. Μικρό θες. Όχι, όχι, το μεγάλο. Α, όλα την ίδια δουλειά κάνουμε, χώρισε. Πρέπει να σε κρατά λίγο σε απόσταση με το μεγάλο. Όχι, δεν είμαι επικίνδυνος άνθρωπος εγώ, με φοβάσαι. Πάλι στα 4. Έτσι. Έχετε καιρό να φάτε τη ρόπιτα εδώ μέσα. Ωραία, θα φάτε σήμερα, παιδιά. Ωραιότατα. Και είναι και πολύ μαλακά τα φύλλα μας και κόβονται πολύ καλά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Και εδώ. Έτοιμο. Τέλειο. Λοιπόν, θύμισέ μου ξανά, σε παρακαλώ, για πόση ώρα ψήνουμε. Για μία ώρα στους 180. Στους 180. Πάμε, θα τη βάλουμε στο φούρνο και καλή μας επιτυχία! Τέλεια! Πέρασε μία ώρα και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε την τυρόπιτά μας από τον φούρνο και για να δείτε πόσο την έχουμε πετύχει και πόσο νόστιμη είμαι σίγουρος ότι θα έχει γίνει, φαίνεται από το χρώμα που έχει από πάνω, έτσι. Έτσι. Και το φύλλο μας φαίνεται πραγματικά πολύ τραγανό. Βέβαια καίει τώρα ακόμα. Κάτσε να κόψουμε για να σερβίρουμε κιόλας Φωτεινή. Γιατί πάντα οι γεύσεις που μας χαρίζετε κάθε φορά όταν έρχεστε από την Τρικαλινή Ζήμη εδώ στην εκπομπή. Θα μου δώσει και ένα πιτουρνάκι από εδώ. Πάντα οι γεύσεις που μας χαρίζετε είναι μοναδικές, είναι αξεπέραστες, είναι πολύ 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 γευστικά όλα. Το ακούς πώς κάνει εσύ? Ακούς. Το γεύεσαι, έτσι. Βλέπεις εδώ πως πόσο τραγανή είναι η τυρόπιτα. Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη γεύση μιας τυρόπιτας. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην τρώμε άλλα φαγητά, ρε παιδί μου, που να μην μας ταιριάζουν, να μην μας αρέσουν, αλλά θεωρώ ότι η τυρόπιτα... Λίγο γιατί καίει. Η τυρόπιτα είναι ένα φαγητό που ξετρελαίνεται όλος ο κόσμος, μικρή-μεγάλη. Μικρή-μεγάλη. Ωραία. Και τα παιδάκια, αλλά και οι πιο μεγάλοι. Φωτεινή, εσύ μου είπες ότι έχεις δύο παιδιά. Ναι. Τα οποία μαγειρεύουνε, γνωρίζουνε. Τι ηλικίες έχουν? Ο γιος μου είναι 22, ναι. Τώρα είμαι 18. Α, έχεις μεγάλα παιδιά. Ναι. Πότε τα έκανες καλά? Πότε πρόλαβες? Πρόλαβα. Μαγειρεύει κανένα τα παιδιά σου, ξέρουν, ναι. Η κόρη μου δεν θέλει να βλέπει μαγειρική. Α, ωραία, αισιόδοξο μήνυμα. Ναι, ναι. Ο γιος μου πάλι του αρέσει. Αρέσει το γιος, μάλιστα. Ναι, ναι. Ωραία. Τουλάχιστον σε κάποιον αρέσει να μαγειρεύει. Τουλάχιστον κάποιος θα μας φέρνει ένα πιάτο φαγητό. Θα σου φέρνει ένα πιάτο φαγητό, έτσι. Λοιπόν, θα μου δώσεις και μία σπάτουλα που την έχουμε. Εδώ, εδώ είναι. Κοιτάξτε, είναι τη βρώμα.
Τα πάντα έχουμε στην κουζίνα μας, τα πάντα στην κυριολεξία και να ευχαριστήσουμε και την εταιρεία Bizios, επαγγελματικός εξοπλισμός, που μας παίρνει τα καλύτερα. Ποιο να τασουμε πρώτα τώρα. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή εσείς που είστε από πίσω. Ποιος θέλει να φάει τη ρόπιτα. Όλοι. Όλοι. Άρα είσαστε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ωραία. Άρα πρέπει 8 κομμάτια. Θα τα κρατήσουμε για τα παιδιά. Ναι, ναι. Okay. Το υπόλοιπο το παίρνουμε και φεύγουμε. Το υπόλοιπο το κρατάμε εμείς. Θέλει κανένας γωνία, μήπως. Ποιος. Γωνία. Ωραία. Άρα θέλουμε τρεις γωνίες. Τέλεια. Και ακόμη ένα. Είδες γιατί φωνάζω εγώ για τις γωνίες. Οι γωνίες τώρα πάντα είναι πιο νόστιμες. Αναλόγως πώς το εννοεί ο καθένας τώρα. Εσείς που είσαστε, εσείς όμως που είσαστε πονηρά μυαλά, τις γωνίες τις μεταφράζετε διαφορετικά. Εμείς μιλάμε για φαγητό αυτή τη στιγμή. Έτσι. Στέφη, μην ακούσεις για γωνία, εσύ αμέσως, κατευθείαν εκεί. Εγώ λέει. Λοιπόν, αλλά επειδή όμως αυτό το παιδί εδώ κουράζεται λίγο παραπάνω, γιατί πάει πέρα δόθε, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Όχι, θα του δώσουμε πρώτο, έλα. Έλα. Έλα εκεί, με φώνησε, εκεί είσαι. Όχι όλο το πιάτο, αγόρι μου, ένα. Άσε τώρα, έλα. ένα κομμάτι, έλα, έλα. Έλα, εκεί είσαι, πάρτο. Άντε, καλή σου όρεξη. Θες να δοκιμάσεις κι εσύ. Να δοκιμάσω. Δεν θα δοκιμάσουμε. Πάρε τη μία τη γωνία. Άστε, να πέσουμε τα παιδιά. Okay. Ακούγεται πόσο τραγανή είναι, ε. Και είναι και πάρα πολύ νόστιμη. Και μπράβο για ακόμη μία φορά, παιδιά, στην Φωτεινή μας. Ευχαριστούμε. Από την Τρικαλινή Ζήμη, ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Θα πάρεις το φαγητό σου, πήγαινε να αράξεις από πίσω, διότι έχουμε κι άλλη μία πολύ ωραία συνταγή να δείξουμε σήμερα. Για την τυρόπιτα θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια μυζήθρα, 300 γραμμάρια τυρί φέτα ορεινό, 200 γραμμάρια γιαούρτι, αλάτι, πιπέρι, λάδι, 8 φύλλα ζύμης. Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς φτιάξαμε την τυρόπιτα. Σε ένα μπολ σπάμε το τυρί σε κομματάκια. Μετά προσθέτουμε τη μυζήθρα, το γιαούρτι, το αλάτι, το πιπέρι και λίγο λάδι και ανακατεύουμε καλά. Λαδώνουμε ένα ταψί τοποθετώντας τα 5 πρώτα φύλλα, τα οποία έχουμε λαδώσει μεταξύ τους και προσθέτουμε το μείγμα μας. Συνεχίζουμε προσθέτοντας τα υπόλοιπα φύλλα. Χαράζουμε την πίτα μας και τη βάζουμε να ψηθεί για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς. Καλή σας όρεξη! Σε πολύ λίγο θα σας δείξουμε τη δεύτερη μας συνταγή, όπου θα κάνουμε αρνίς και ορολόγια μισθό με φέτα και σπανάκι. Επίσης μια εξαιρετική, μια πολύ πολύ νόστιμη συνταγή. Θα τα δείτε όλα αυτά σε πολύ λίγα λεπτάκια από τώρα. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram μου, όπου ένας από εσάς, ένας θα είναι ο τυχερός, από εσάς που θα δηλώσετε συμμετοχή, θα κερδίσετε ένα πλούσιο και θρεπτικό πρωινό από το Φύσης Έργων, γεμάτο με βιολογικά προϊόντα. Κυρίες και κύριοι, μπείτε στο Instagram μου, Mr. Kameas Official, και στην φωτογραφία του διαγωνισμού δηλώστε συμμετοχή χωρίς πόνο. Μπορείτε να κάνετε απεριόριστες συμμετοχές όσες θέλετε. Καλή επιτυχία. Σας εύχομαι, σε λίγες ημέρες θα κάνω και την κλήρωση για να αναδείξω τον τυχερό που θα κερδίσει αυτό το πολύ ωραίο δώρο. Τώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγα λεπτά για να υποδεχθώ τον επόμενό μας σεφ για να μαγειρέψουμε την επόμενη μας συνταγή. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Εμείς στη Διοσάλ, 30 χρόνια τώρα σαν μια οικογένεια, φέρνουμε στο τραπέζι σας τις παραδοσιακές μας γεύσεις με αγνά υλικά της ελληνικής γης. Διοσάλ. Γεύσεις αξέχαστες.
κάτω από τη σκιά του, τα όνειρα μπερδεύτηκαν με τις γεύσεις και η απόλαυση πήρε θέση στο τραπέζι. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Σε ένα δροσερό φυσικό περιβάλλον, απολαύστε τα πιο νόστιμα ψητά της ώρας και όχι μόνο. Όλη μέρα, κάθε μέρα, στη Μύκανη Καλαμπάκας. Ταβέρνα ο Πλάτανος. Είναι θέμα απόλαυσης. Στην καρδιά της Θεσσαλικής γης, αλέθουμε τα επιλεγμένα σιτηρά για το αλεύρι μας με την ίδια αγάπη από το 1949. Άλευρα Μήλων Γεωργανάδων. Αλεύρι από τον τόπο σου. Cosmetic Boutique. Μανιατάκης Professional. Πώληση χονδρική λιανική σε επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητική σώματος. Εισαγωγές εξοπλισμού και ειδών κομμωτηρίου από τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και σε ειδικές τιμές για επαγγελματίες. Μανιατάκης Professional. Θέμης Τρικαλιώτης. Ξεχωριστό ανδρικό ντύσιμο σε τιμές που εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε τσέπη. Ιδανικό συνδυασμό στυλ, ποιότητας και άνεσης σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Θέμης Τρικαλιώτης. Ιουλιέτα Σαββάμ 15. Τρίκαλα. Glamour. Γάμος, βάπτιση, διακόσμηση. Προσκλητήρια, μπομπονιέρες γάμου βάπτισης, στολισμοί εκκλησιών και δεξιώσεων, ανθοδέσμες και στολισμοί αυτοκινήτων. Glamour. Στέφανα, λαμπάδες και είδη κουμπάρου. Ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης με τα πιο όμορφα βαπτιστικά ρούχα για τα μωρά σας. Glamour. Όθωνος 18 στην πλατεία του παλιού κτέλ Τρικάλων. Είσαι κτηνοτρόφος παραγωγός. Τα σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας, υπό νέα διεύθυνση, στηρίζουν την οικονομία του τόπου μας. Αγοράζουν αρνιά, πρόβατα, κατσίκια, μοσχάρια και σφάζουν στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην Αγία Παρασκευή Λαμίας με άμεση πληρωμή και προμήθεια σε κρεοπολία και εμπόρους σε όλη την Ελλάδα. Σφαγεία Λαμίας Τριαντάφυλλος Τσαδίμας. 40 χρόνια κοντά στον Έλληνα παραγωγό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6932-434-500. Μπίζιος. Εξοπλίστε την επιχείρηση ή το σπίτι σας με περισσότερους από 60.000 κωδικούς ετοιμοπαράδοτων προϊόντων στις εγκαταστάσεις μας ή στον χώρο σας μέσω του δικτύου διανομών μας. Εξοπλισμοί εστίασης Μπίζιος. Στο 7ο χιλιόμετρο Τρικάλων Λαρίσης. Και τώρα νέο κασενκάρι 4.000 τετραγωνικών μέτρων στο 4ο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Με την μεγαλύτερη ποικιλία εισαγωγής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού. Κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού Λαφαζάνης. Ειδικό στο φωτισμό. Κονδύλ 21, Τρίκαλα. Μάρμαρα, γρανίτες, φυσικά πετρώματα, υλικά διακόσμησης, Αθανάσιος και Ευθύμιος Φαλτάκας. Ενεργειακές εστίες, εισαγωγές τζακιών των καλύτερων ευρωπαϊκών εργοστασίων. Μάρμαρο, Φαλτάκας. Έκτο χιλιόμετρο Τρικάλων Καλαμπάκας, Τρίκαλα. mountaintaste.gr. Το e-shop με τη μεγαλύτερη γκάμα τοπικών παραδοσιακών προϊόντων. mountaintaste.gr. Με ένα κλικ τα προϊόντα έρχονται στο σπίτι σας. Εκπομπή περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Επιστρέψαμε στην κουζίνα μας, επιστρέψαμε στο τι θα φάμε και να είσαστε σίγουροι πως και σε αυτή την ενότητα και σε αυτό το ημίωρο θα πάμε πάρα πολύ καλά, διότι θα μαγειρέψουμε αρνίσιο ρολό γεμιστό με φέτα και σπανάκι. Σας αρέσει, παιδιά, το αρνάκι? Ναι. Τρελαίνεστε για αρνάκι? Ναι. Γρηγόρη, εσύ? Όχι. Δεν σε αρέσει το αρνί, ρε φίλε? Γιατί? Είναι πολύ καλό. Ναι. Δεν σε πιστεύω, έτσι ψέματα. Λοιπόν, τη συνταγή αυτή δεν θα την κάνω εγώ, διότι έχω ένα πολύ καλό φίλο και έναν επαγγελματία σεφ,
που τον έχετε γνωρίσει εδώ μέσα από την εκπομπή και φυσικά είναι ο Κωνσταντίνος Μπακάλης και θα τον υποδεχθούμε. Ορίστε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς τον. Έλα, έτσι θα κάνουμε. Έτσι. Εδώ, αλλάξουμε σήμερα. Να αλλάξουμε σήμερα. Πώς είσαι? Είμαι καλά, μια χαρά. Ωραία συνταγή μας έφερες. Ωραία υλικά έχουμε εδώ για να φτιάξουμε τη συνταγή, για να φτιάξουμε το αρνάκι μας, το ρολό. Οπότε, πάμε να δούμε το βίντεο με τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε δουλίτσα. Έλα, έλα. Έχουμε ωραία πράγματα και σήμερα. Για το αρνίσιο ρολό γεμιστό με φέτα και σπανάκι θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αρνίσιο μπούτι ανοιγμένο για ρολό, 200 γραμμάρια φέτα βαρελίσια ορεινό, 3 τεμάχια φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένα, 1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, 0,5 κιλό σπανάκι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, 1 κιλό πατάτες και 0,5 κιλό καρότα. Το αρνάκι σίγουρα είναι ένα κρέας όπου μπορούμε να το μαγειρέψουμε με πολλούς τρόπους. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε με πολλές παραλλαγές και σε πολλές συνταγές. Όμως αυτή τη συνταγή που θα δείξουμε τώρα είναι πάρα πολύ νόστιμη, το γνωρίζω, πιστέψτε με. Και επίσης θα έχει πολύ ωραία ζουμάκια. Έτσι θα βγάλει το ρολό, θα είναι το κάτι άλλο. Πάμε να ξεκινήσουμε, Κωστή μου, να δούμε τι θα κάνουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη γέμιση. Ωραία. Έχουμε το σπανάκι μας. Εμείς τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα baby σπανάκι. Okay. Λοιπόν, θα το κόψουμε. Το σπανάκι που είναι και πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά. Και καλό είναι γενικότερα τα προϊόντα της φύσης από την ελληνική γη να τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας διατροφή. Δεν ξέρω, εσένα σ' αρέσουν και οι πράσινες σαλάτες γενικά? Ναι. Γενικά και τα λαχανικά τα χρησιμοποιούμε. Μπράβο. Αρκετά και στην κουζίνα, στη δουλειά μου και στο σπίτι. Έτσι, μπράβο. Το σπανάκι είναι ένα εύκολο λαχανικό που μπορούν να το φάνε και παιδιά. Δεν είναι ιδιαίτερο. Δεν είναι δύσκολο και έχει και ωραία γεύση κιόλας. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, δεν το κόβουμε αρκετά ψηλά, δεν χρειάζεται. Θα μαγειρευτεί μετά. Ωραία. Το ξαναρίχνουμε μέσα. Θα ρίξουμε τον άνηθο που τον έχουμε ψιλοκόψει. Ωραία. Και, αυτός, και ο άνηθος δίνει πολύ ωραία. Σε αρκετούς δεν αρέσει, αλλά εδώ το αποτέλεσμά μας θα είναι αρκετά καλό. Τέλει. Θα ψιλοκόψουμε και λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και μια πίτα ταυτόχρονα. Μέχρι στιγμής με τα υλικά που έχουμε βάλει, ναι. Άμα προσθέσουμε και λίγο τυράκι, ισχύει. Θα βάλουμε φέτα μας. Επίσης να πω ότι από τα λαχανικά, ό,τι έχει περισσέψει, το κρατάμε. Βάζουμε μια κατσαρόλα, νεράκι, φτιάχνουμε ένα ζωμό. Μισή ώρα, απλά ίσα ίσα ένα γρήγορο ζωμό. Mm-hmm. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε φαγητά γενικά, ακόμη και σε μια άλλη συνταγή. Σούπα. Θα δώσουμε γεύση. Τέλεια. Δεν πετάμε τίποτα, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα πάντα. Και ξέρω ότι το έχουμε πει και πολλές φορές πως ό,τι μας μένει από υλικό σε ποσότητα το βάζουμε στην άκρη, το βάζουμε στο ψυγείο. Ακριβώς. Γιατί σίγουρα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε μια άλλη συνταγή. Λοιπόν, τώρα θα τρίψουμε λίγο τη φέτα μέσα. Εσύ τρως αρνί, Κωνσταντίνε? Ναι, μ' αρέσει πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Αγαπημένη σου συνταγή με αρνί? Αρνάκι με πατάτες στο φούρνο, κλασική, παραδοσιακή. Κυριακή, μπράβο, ναι, που θυμίζει η οικογένεια. Είναι ένα πολύ ωραίο φαγητό, είναι μια πολύ ωραία συνταγή. Λοιπόν, τρίβουμε τη φετούλα μας. Εμείς σε αυτή την συνταγή χρησιμοποιούμε φέτα ορεινό τρικάλων της οικογένειας Μπουντούρη, που έχει έτσι ευχάριστη γεύση με πλούσια αρώματα και όχι ιδιαίτερα αλμυρί. Και θα απογειώσει σίγουρα την συνταγή που κάνουμε τώρα εδώ, παρέα με τον Κωνσταντίνο Μπακάλη. Λοιπόν, έτοιμο και το τυράκι. Έτοιμο και το τυράκι. Εδώ θα λατοπιπερώσουμε τώρα και λίγο ελαιόλαδο. Γενικά ελαιόλαδο χρησιμοποιούμε. Έχουμε αρκετά καλά ελαιόλαδα στην Ελλάδα και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε. Ισχύει. Πρέπει να βγουν στη διατροφή μας. Και επίσης υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που κάνουν οι ίδιοι λάδι, έτσι, ναι, από τα δικά τους κτήματα, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα ένα ανακάτεμα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με το αρνάκι. Αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε μπούτι. Είναι ξεκοκαλισμένο, το έχουμε ζητήσει έτσι από τον Κρεοπόλη. Είναι ξεκοκαλισμένο, του έχουμε πει να μας το ανοίξει για ρολό. Και θα είναι και μαλακό. Ναι. Είναι και πολύ μαλακό. Για πάμε. Λοιπόν, τώρα θα το δουλέψω χωρίς γάντι. Εξάλλου τα χέρια μας είναι
Ναι, και τα πάντα πέρα. Καθαρά όταν μπαίνουμε μέσα στο στούντιο για να μαγειρέψουμε. Θα το περώσουμε τώρα το κρέας. Όχι πάρα πολύ αλάτι όμως, γιατί έχουμε και τη φέτα, η οποία θα μας δώσει μια άλλη μοίρα. Και τώρα εδώ θα λερωθούμε λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μα είναι δυνατόν τώρα να είμαστε μέσα στην κουζίνα και να μην λερωθούμε. Τώρα εγώ ξέρεις τι περιμένω, τη στιγμή που θα φτάσεις στο σημείο που θα κάνεις ρολό, να δω πώς θα το κάνεις. Εδώ τώρα, σε αυτό το σημείο, ναι. Ξεκινάμε. Θα το... έτσι θα το κάνεις από εκείνη την πλευρά. Θα το λύγουμε. Και θα το... Τώρα ό,τι εξέγει μπορούμε να το βάλουμε. Πώς θα το κουμπώ, θα το πιάσεις με τον γλυφίδα. Όχι, έχουμε αλλά... σπάγκο. Με σπάγκο. Για κάτι να σου φέρω. Τα έχω εδώ όλα έτοιμα. Λοιπόν, τα έχω όλα σε κομμάτια. Θα δείξω ένα εύκολο τύλιγμα. Okay. Μπορούμε να το κάνουμε πιο όμορφο, αλλά θα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Οπότε έχουμε κόψει 4 κομμάτια εδώ. Θα κάνουμε έναν απλό κόμπο. Να κάνω κι εγώ. Ναι, ναι. Θα κάνω εγώ στην άκρη εδώ. Επίσης, ξέρεις τι θέλω κάποια στιγμή να κάνουμε. Να, πες μου. Δεν πειράζει. Άμα δεν κάνω τη ζημιά μου, δεν γίνεται. Έλα να σε βοηθήσω. Λοιπόν, κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε ένα φαγητό, να το κάνεις μέσα στη λαδόκολα όμως. Έτσι θα το κάνουμε τώρα. Α, και αυτό. Αυτό θα το βάλουμε στη λαδόκολα και απ' έξω αλουμινόχαρτο. Α, και μέσα θα βάλουμε και τις πατατούλες και τα καρότα. Τέλειο. Τα οποία μετά θα βγάλουμε έναν γρήγορο πουρέ πυρουνάτο με τις πατάτες και τέλειο, τα ζουμάκια. Μπράβο. Γιατί είναι, όταν βάζεις λαδόκολα, απογειώνεται, ρε παιδί μου, το φαγητό, έτσι. Θα μείνουν όλα τα υγρά εκεί τα μέσα. Υγρά, τα αρώματα είναι όλα, όλα. Φαγητού. Τέλειο. Α, δεν μου το είχατε πει αυτό ότι το κάνετε έτσι. Ναι. Λοιπόν, δώσουμε και αυτό, να το βγάλουμε και το κόψουμε. Και τις άκρες μετά θα τις κόψουμε. Δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, είναι εύκολο φαγητό. Εύκολο, είναι πραγματικά είναι εύκολο. Είχα την εντύπωση ότι το έκανες με οντοκλειφίδες αυτό έπινες, γιατί έτσι το... Εδώ μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, αν βρει, το διχτάκι που χρησιμοποιούν και στα κρεοπολία. Ναι. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο. Ωραία. Έχεις το διχτάκι σου, το βάζεις. Λοιπόν, α, κόψουμε, μου δώσεις λίγο το ψαλιδάκι, παρακαλώ. Ναι. Κόψουμε λίγο τις άκρες. Ναι. Εδώ και αυτό. Ωραία. Κάτσε να κόψω και αυτά. Να το κάνουμε όλο σωστό όπως πρέπει. Ωραία. Και δώσουμε το πασαλιδάκι τώρα, αφού έχουμε τα φρέσκα μυρωδικά, να βάλουμε λίγο δενδρολίβανο. Δεν το γράφουμε στη συνταγή. Ωραία, βάλε, βάλε. Φρέσκα μυρωδικά χρησιμοποιούμε. Τα έχουμε εδώ πέρα, να βάλουμε. Ωραία. Γιατί όχι. Δώσουμε το ψαλιδάκι, σας παρακαλώ. Το δενδρολίβανο πηγαίνει πάρα πολύ με το αρνάκι. Του δίνει ωραία αρώματα. Mm-hmm. Και θα το περάσουμε εδώ. Τέλεια. Τώρα, το επόμενο μας βήμα τι κάνουμε. Τώρα, θα μου δώσεις τις λαδόκολες και το λουπινόχαρτο που έχουμε εκεί. Ορίστε. Πρώτα, ωραία. Βάζουμε το κρέας. Θα βάλουμε και τις πατάτες, έτσι. Όλα, όλα μέσα. Ένα κόψιμο στη μέση μόνο θα κάνουμε τις πατατούλες. Πλούσιο φαγητό. Δηλαδή, με αυτή την ποσότητα που δείχνουμε τώρα εμείς εδώ, κάλλιστα μια οικογένεια 4 ατόμων μπορεί να... περάσει ένα ωραίο κυριακάτικο μεσημέρι στο σπίτι. Λοιπόν, δώσουμε τις πατάτες. Α, ωραίο φαίνεται, ε. Πάμε και τα καρότα. Και μετά αυτό θα το τυλίξουμε πάλι, ε. Ναι, θα το τυλίξουμε και απ' έξω θα βάλουμε αλουμινόχαρτο. Όπου, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, ελαιόλαδο. Αλάτι και τέτοια θα ρίξουμε και απ' έξω. Λίγο. Και πέρα. Θα μπορούσε να βάλουμε και σκόρδο. Εγώ δεν το έχω βάλει εδώ για να το φάει ο Γρηγόρης, να το δοκιμάσει ο Γρηγόρης. Έδωσες τέτοια εντολή. Γιατί εμένα μου αρέσει το σκόρδο, να σου πω την αλήθεια. Θα δεις. Και έτσι είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν. Το τυλίγουμε. Και άπλωσε με αλουμινόχαρτο, σε παρακαλώ. Όπου τι θα γίνει. Στέφη, είσαι έτοιμη. Κόβουμε.
και θα το βάλουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 για μία μισή ώρα. Η χρόνια ψησίματος που δίνουμε είναι σύμφωνα με την ποσότητα που έχουμε στη συνταγή. Τώρα αν είναι μεγαλύτερο το κομμάτι, παραπάνω, θα πάει παραπάνω. Αν είναι μικρότερο, λιγότερος χρόνος. Ωραία. Αυτό, στο καψάκι, για μία μισή ώρα. Θα το ξεσκεπάσουμε μετά, να πάρει λίγο χρώμα. Και έχουμε τη συνέχεια. Έλα, καλή μας επιτυχία. Ευχηθείτε να ψηθεί καλά το φαγητό. Να το σταυρώσουμε. Σταυρώστε το, παιδιά, σταυρώστε το. Μια μισή ώρα τώρα. Σε βοηθήσω. Είναι και βαρύ κιόλας. Έτοιμο. Λοιπόν, μετά από μια μισή ώρα, Κωστή, το αρνάκι μας πρέπει να είναι έτοιμο. Για να δούμε. Θα το ανοίξουμε τώρα λίγο προσεκτικά. Κάτσε να σου φέρω και ένα ταψάκι. Λοιπόν, ωραία. Τέλειο. Θα πάρουμε τώρα, βλέπεις τα ζουμάκια του. Ναι. Λοιπόν, όλη η χυμή του κρέατος έχουν μείνει εδώ μέσα. Θα πάρουμε τώρα το κρέας, θα το βάλουμε στο ψάκι. Δίπλα. Ναι. Για να το ξαναβάλουμε μέσα να ροδίσει, έτσι να πάρει χρώμα. Και εμείς θα φτιάξουμε τη γαρνιτούρα μας. Καλή να σε βοηθήσω. Ωραία. Αυτό τέλει. Τώρα για πόση ώρα θα το βάλω? Μέχρι να πάρει χρώμα, ανάλογα το φούρνο. Okay. Τέλεια. Τώρα, τι κάνουμε? Λοιπόν, τα μεταφέρουμε από εκεί? Όχι, θα το αυτό εδώ για να μην καούμε κιόλας. Θα πάρω τα καρότα. Τα καρότα θα τα κρατήσουμε ατόφια. Μπορούμε όμως να τα κάνουμε στον πουρέ και αυτά, αν θέλουμε. Mm-hmm. Μπορούμε να βάλουμε διάφορα λαχανικά. Σελινόριζα θα μπορούσαμε να βάλουμε. Ό,τι έχουμε. Επίσης θα μπορούσαμε να τους συνοδεύσουμε και με πατάτες τηγανιτές. Σωστό. Που μου αρέσουν οι πατάτες τηγανιτές. Με το ζωμό τι θα κάνουμε που έχει? Το ζωμάκι θα το κρατήσουμε. Σίγουρα θα βάλουμε λίγο στο μπουρέ πατάτες που θα φτιάξουμε. Και θα ρίξουμε και πάνω από το κρέας μετά. Ναι. Ωραία, τέλειο, τέλειο. Το μπουρέ θα το κάνουμε απλό σπιτικό πυρουνάτο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε. Θα πατήσουμε με το πυρουνάτο. Έχουν μαλακώσει ούτως ή άλλως οι πατάτες. Δεν ξέρω αν σου, πώς σου μυρίζει. Μια χαρά είναι. Μυρίζει υπέροχα. Πολύ, πολύ ωραία. Ωραία. Και εδώ. Τώρα. Κάτσε να κάνουμε λίγο έτσι. Ωραία. Μπράβο. Μην καείς μόνο, πρόσεξε. Όχι, μην. Τώρα και να λερώσουμε δεν έγινε κάτι. Τέλεια, αρκεί για τώρα. Οπότε και αυτό στην άκρη. Αυτό στην άκρη και σε μένα. Σε έχω έτοιμο από εδώ. Τέλεια. Να ξέρεις. Στα έχω κομπλέ. Αυτό γιατί καίει. Το αφήνω πίσω. Λοιπόν. Στη θέση σου και εγώ στη θέση μου. Ωραία. Θα μου δώσεις ένα πυρούνι, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Σε ευχαριστώ. Αυτό που θα κάνουμε είναι απλά να το πιέζουμε. Είναι ένα φαγητό το οποίο μπορούμε να το βάλουμε στο φούρνο και να καθίσουμε με την παρέα μας. Μπορούμε να πιούμε ένα κρασάκι. Βεβαίως. Ένα τσιπουράκι. Και το τσίπουρο. Και δόξα τω Θεώ έχουμε επιλογές σε τσίπουρο αρκετές, ε, ναι, στην ναι. περιφέρεια. Τώρα, αν κάποιος θέλει να φτιάξει μια πολύ καλή υφή, θα πρέπει να δουλέψει τον πουρέ διαφορετικά. Εμείς θα το κάνουμε λίγο πιο ρουστικ. Γιατί μια χαρά είναι και έτσι. Τέλεια είναι. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο το ζουμάκι. Αυτό θα απογειώσει τώρα τη γεύση. Για δοκίμασε να μου πεις όντως αν θέλει να βάλουμε λίγο αλατάκι. Ναι. Μην καείς μόνο, πρόσεξε. Θέλει αλατάκι? Λίγο. Ωραίο. Πιπέρι? Ναι, πιπέρι βάζεις. Θέλεις να βάλουμε και λίγο λεμονάκι? Βάλε και λεμόνι. Και τώρα θα δοκιμάσω. Ναι. Θέλεις να το κάνω εγώ? Κάνε λίγο εσύ καλύτερα. Ωραία. Μ' αρέσει ο πουρές πάρα πολύ. Και εμένα μου αρέσει. Πολύ ωραίο. Και εδώ μπορούμε αυτό που σου είπα με τα λαχανικά, θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση. Θα μπορούσαμε και τα καρότα να βάλουμε, απλά τα καρότα θα τα βάλουμε για dressing. Όπως έχει. Θα συνοδεύσουμε το κρέας. Yeah. Για δοκίμαστε τώρα. Τώρα μια χαρά είναι. Πολύ. Θες να δοκιμάσεις κι εσύ? Είναι πολύ ωραίο. Πραγματικά πολύ ωραίο.
Ε, ναι. Τέλεια. Ωραία. Για να δούμε και το κορέας μας. Ναι. Ωραία. Ωραία. Μπορούμε να το βγάλουμε. Ωραία. Εντάξει. Να, θα κλείσω εγώ το φούρνο. Ωραία. Λοιπόν. Το θες από εδώ ή από εκεί. Άφησε το εδώ. Θα πάρουμε μία λαδόκολλα. Να το τυλίξουμε λίγο για να ξεκουραστεί το κρέας. Περίπου 15 λεπτά. Και ξεκινάμε τη διαδικασία για το σερβίρισμα. Λοιπόν, το αφήνουμε να ξεκουραστεί. Πάρω εγώ αυτό πίσω. Ξεκουράσου εσύ, ξεκουράσου. Ξεκουράσου, θα σε πάμε εμείς μετά μια χαρά. Για πες. Λοιπόν, και να βγάλουμε το πιάτο. Παίρνω εγώ αυτό από εδώ. Κοίτα τι πιάτο σου έχω, μεγάλε. Τέλειο. Κοίτα τι πιάτο σου έχω. Πάρα πολύ όμορφο. Σούπερ. Λοιπόν, ίδιος στα Τρίκαλα. Για πες μου. Θα βάλουμε τον μπουρέ μας. Ο οποίος είναι και νοστιμότατος, έτσι. Τον κάναμε τέλειο. Ωραία. Πάρουμε τα καροτάκια μας. Τρία και καλά, πιστεύω. Ανοίξουμε το κρέας. Βεβαίως. Για να δούμε τι κάναμε κιόλας. Δεν θα τα κόψουμε τα χάμπ στο τέλος. Τώρα, τώρα. Λοιπόν... Δώσε σε μένα αυτά, βοήθεια. Ωραία, ευχαριστώ. Θα βγάλουμε τα σκηνάκια. Μυρίζει υπέροχα, ε. Όντως. Θα το κόψουμε, θα το κόψουμε σε ροδέλες. Ναι. Ωραία. Κάτσε σου πέρα, θα το πιάτε. Βλέπεις τα ζουμάκια, ε. Μα εκεί κρύβεται το μυστικό, θα το κάνουμε το φαγητό στην λαδόκολλα. Ωπω, τέλειο. Λοιπόν. Ανυπομονώ να δοκιμάσω, να ξέρεις. Πραγματικά. Βάλε, 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 βάλε. Βάλε ακόμη ένα κομμάτι, ρε σφυγή, Κουστέι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ωραία. Και θα ρίξουμε λίγο ζουμάκι από εδώ. Βάλε και ζουμάκι. Ένα κουτάλι θα ήθελα. Ένα αφήσουμε το πιάτο. Έλα από εδώ και στο πιάτο. Και είμαστε έτοιμοι. Τώρα τη σάλτσα, το ζουμάκι εδώ, θα μπορούσαμε να το δέσουμε. Είτε σε ένα κατσαρολάκι με βούτυρο, με κορνφλάου στο σπίτι. Εμείς θα το κάνουμε σπιτικό. Ωρε φίλε. Έτσι. Καλό. Ε. Φαίνεται πολύ καλό. Και πρέπει να είναι και πολύ νόστιμο. Να ξέρεις πως αντί είναι. Θα δοκιμάσεις εσύ. Μυρίζει μέχρι εκεί. Λογικό με τόσο που βάλαμε μέσα. Λοιπόν, έτοιμο το αρνίσιο ρολό γεμιστό με φέτα και σπανάκι. Έτοιμη η συνταγή μας. Καλή όρεξη. Για το αρνίσιο ρολό γεμιστό με φέτα και σπανάκι θα χρειαστούμε 1,5 κιλό αρνίσιο μπούτι ανοιγμένο για ρολό, 200 γραμμάρια φέτα βαρελίσια ορεινό, 3 τεμάχια φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένα, 1 ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο, μισό κιλό σπανάκι ψιλοκομμένο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, 1 κιλό πατάτες και μισό κιλό καρότα. Πάμε να δούμε πως φτιάξαμε το αρνίσιο ρολό γεμιστό με φέτα και σπανάκι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τη φέτα, τα φρέσκα κρεμμύδια, το σπανάκι, τον άνηθο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Παίρνουμε το αρνίσιο μπούτι, το αλατοπιπερώνουμε και βάζουμε τη γέμιση. Το δένουμε σφιχτά με σπάγκο ψησίματος, βάζουμε και τις πατάτες με τα καρότα και το τυλίγουμε με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μια μισή ώρα. Το ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για 30 λεπτά ακόμη. Το βγάζουμε από τον φούρνο και το αφήνουμε τυλιγμένο για 15 λεπτά να ξεκουραστεί. Στη συνέχεια,
Παίρνουμε τις πατάτες και τις κάνουμε πουρέ με ένα πιρούνι, προσθέτοντας και λίγα από τα ζουμιά του φαγητού. Κόβουμε το ρολό σε φέτες και σερβίρουμε με πουρέ πατάτας, καρότα και λίγο ζουμάκι. Καλή σας όρεξη! Η αγαπημένη μου στιγμή πάντα μέσα στην εκπομπή είναι αυτή εδώ, Κωστή, που η πρέπει να δοκιμάσουμε το φαγητό που έχουμε μαγειρέψει στην κουζίνα μας. Κάτσε να το κόψω το ρολό. Πάντως λιώνει ρε παιδί μου, είναι πολύ μαλακό το κρέας. Νόστιμο? Όχι απλά νόστιμο, είναι η γεύση, τα αρώματα, τα υγρά που έχει, που είναι τόσο μαλακό το κρέας. Και ζουμερός. Ζουμερώνει το κάτι άλλο. Ζηλεύετε? Ούτε καν. Ζηλεύετε? Λοιπόν, για άλλη μια φορά, ο Κώστας Μπακάρης μας έκανε μια εξαιρετική συνταγή και σε ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Και εγώ σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Θα τα πούμε στο επόμενο μας επεισόδιο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός στο Instagram μου, όπου ένας από εσάς τους τηλεθεατές θα κερδίσει ένα πλούσιο και θρεπτικό πρωινό με πολλά βιολογικά προϊόντα από το Φύσης Έργων. Μπαίνετε στο Instagram μου, Mr. Καμέας Official, δηλώνετε συμμετοχή κάτω από τη φωτογραφία του διαγωνισμού και ένας θα είναι ο τυχερός που θα κερδίσει όλα αυτά τα προϊόντα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, σε λίγες ημέρες θα κάνω την κλήρωση για να αναδείξουμε τον τυχερό του συγκεκριμένου διαγωνισμού. Πάγατε καλά σήμερα? Ναι. Σας άρεσε η εκπομπή? Ναι. Θα σας έχουμε εδώ πέρα και την επόμενη εβδομάδα? Ναι. Πιο δυνατά? Ναι. Πώς. Βεβαίως να φέρετε όποιον θέλετε. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον Θέμη Τρικαλιώτη που με έντυσε και σήμερα πάρα πολύ ωραία. Και τον ευχαριστώ τον Θέμη που πάντα μου φέρνει τα πιο ωραία ρούχα για την εκπομπή. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα, να περάσετε πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε που είναι και το πιο σημαντικό και πάντα να φροντίζετε να χαμογελάτε και να αντιμετωπίζετε με αισιοδοξία όλες τις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα στη ζωή μας. Α, και να τρώτε και πολύ καλά. Επίσης πολύ σημαντικό. Φιλιά πολλά, να είστε καλά. Η εκπομπή περιείχε τοποθέτηση προϊόντων.